Να πάμε στη Θέκλα μας, η οποία ετοιμάζεται και θα είναι μαζί μας. Θα μιλήσουμε λοιπόν για κάτι άλλο σήμερα. Για όλους εμάς τους ανθρώπους που ενδεχομένως κάποια στιγμή να κάνουμε τα πάντα για να μας αγαπούν, για να είμαστε αρεστοί. Γιατί όλοι μπορεί να έχουμε περάσει σε κάποια φάση της ζωής μας μέχρι να μάθουμε καλύτερα τον εαυτό μας από αυτήν τη φάση. Αλλά θα μας τα εξηγήσει καλύτερα η Θέκλα μας, που είναι μαζί μας. Γεια σου, Θέκλα μου! Χαίρετε! Θέκλα μου, έβαψες μαλλί, τι έγινε, ένα άλλο μαλλί σήμερα, ανανεωμένη! Κοίταξε, κάνω πειράματα, Χριστιανά, αυτά τα κομμωτήρια ακόμη να ανοίξουν και είμαι μόνη μου στο σπίτι. Κάνω διάφορα πειράματα. Μια χαρά σου βγήκε. Ωραίο, ναι, μια χαρά σου βγήκε. Οπότε, η αλήθεια, όταν την πιάσουμε στο Skype, είναι με μια βαφή. Τουλάχιστον μια φορά που μιλήσαμε, ήταν με τη βαφή της, μόνη της. Πολύ ωραίο το δαχτυλίδι σου, Θέκλα μου. Ευχαριστώ πολύ. Μου βγήκε και μπλε σε κάποια φάση, βιολετή. Το μαλλί. Τώρα δεν ξέρω, πρέπει να ανοίξουν επιτέλους τα κομμωτήρια γιατί δεν θα μου μείνει τρίχα. Έβαλες ραντεβού, Θέκλα μου. Ήβρα ραντεβού, ναι, 21 του μηνός. 23 του μηνός. 23, εντάξει, μια χαρά. Ναι. Εντάξει, για κούρεμα που θέλω να πω, γιατί και επιδιόρθωση βαφή. Ναι. Τι κάνετε, ε? Είμαστε καλά, Θέκλα μου, εσύ πώς είσαι? Δόξα σε ο Θεός, είμαι καλά. Θέκλα μου. Μπήκε το καλοκαίρι, είναι ευχάριστο, είναι πάρα πολύ ωραία η αίσθηση. Είναι ωραίο, όντως. Είναι ο καιρός. Θέκλα μου, πριν πούμε στο θέμα μας, έτσι, για τους ανθρώπους που προσπαθούμε καμιά φορά να κάνουμε τα πάντα για να είμαστε αρεστοί, για να μας αγαπούν οι άλλοι, και στο τέλος είναι ένα δράμα αυτό, θα μας τα εξηγήσεις εσύ καλύτερα. Θέλω να σε ρωτήσω αν πιστεύεις ότι το να μιλάς και να έχεις μια επικοινωνία με κάποιον που μπορεί ακόμη και να μην έχεις συναντηθεί ποτέ από κοντά, αν είναι απιστία, αν είσαι ήδη σε σχέση. Βεβαίως είναι απιστία. Mm-hmm. Είναι συναισθηματική απιστία αυτό. Ναι. Εάν έχεις ιδιωτικές συνομιλίες με άλλον άνθρωπο ενώ είσαι σε μονογαμική σχέση, είτε σε γάμο είτε σε ερωτική σχέση που είσαστε αποκλειστικά, δηλαδή που υπάρχει ερωτική αποκλειστικότητα, το να έχεις συνομιλίες φλερταριστικές μπορεί να μην είναι ακριβώς και πονηρές, αλλά να είναι του στυλ εκμυστηρεύομαι πράγματα, αντί να τα εκμυστηρευτώ στον άνδρα μου, τα εκμυστηρεύομαι σε έναν που έχω γνωρίσει στο διαδίκτυο, σε έναν συναδελφό μου ή σε μια συναδελφό μου, σε μια που έχω γνωρίσει στο διαδίκτυο. Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι συναισθηματική απιστία, επειδή το συνέστημά μου, αντί να το διοικητεύσω μέσα στη σχέση μου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, το διοικητεύω εκτός σχέσης. Και αυτό το πράγμα πολλές φορές είναι και ένας λόγος που κρατάει τα ζευγάρια μαζί, παρόλο που η σχέση τους δεν είναι υγιής. Γιατί αυτός που κάνει απιστία, έστω και συναισθηματική, νιώθει ενοχές στη συνέχεια και γίνεται πολύ παραχωρητικός ή παραχωρητική μέσα στη σχέση. Άρα δεν είναι υγιής τρόπος, κατά τη γνώμη μου πάντα. Γιατί με ρωτάτε, είχατε τέτοια... Είχαμε τέτοιο θέμα προηγουμένως, πριν από λίγο. Εσύ τι νομίζεις, Χριστιανά? Ότι είναι απιστία. Είναι πολύ πιο μεγάλο και πολύ πιο σοβαρό το να ξυπνάς και να νιώθεις την ανάγκη να στείλεις μια καλημέρα, μια καληνύχτα από οτιδήποτε άλλο. Κοίταξε, το συνδέσεις είναι συστηματικά, δίνεις τη ψυχή σου στην ουσία, γιατί εγώ είμαι πολύ ρεαλίστρια πάνω σε αυτά τα θέματα. Θεωρώ ότι το κομμάτι το ερωτικό έχει δύο διαστάσεις. Η μία διάσταση είναι η καθαρά σωματική, την οποία αυτή διάσταση την έχουν και τα ζώα. Okay. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο άνθρωπος που έχει την αναπαραγωγική λειτουργία, τη γενετήσια λειτουργία, την έχουν και τα ζώα. Και η άλλη διάσταση είναι η διανοητική, η πνευματική και η συναισθηματική. Δηλαδή αυτό μας ξεχωρίζει από τα ζώα εμάς τους ανθρώπους και ειδικά τους ανθρώπους της εποχής μας, γιατί έχει βρεθεί από τις μελέτες των ιστορικών ανθρωπολόγων ότι ο ρομαντικός έρωτος, όπως το γνωρίζουμε σήμερα με τη μονογαμικότητα και όλη αυτή την κουλτούρα που τον περιβάλλει, δεν υπήρξε στις πρωτόγονες κοινωνίες, υπήρξε από την έναρξη του πολιτισμού και μετά, στα ιστορικά χρόνια δηλαδή, στα προϊστορικά χρόνια δεν υπήρχε ο ρομαντικός έρωτας. Αυτό που διαχωρίζει έναν άνθρωπο από ένα ζώο στις μέρες μας είναι ότι ο άνθρωπος δεν δίνεται μόνο σώματι, δίνεται και ψυχή. Mm-hmm. Οπότε όταν δίνεις ψυχή, το ψυχείται και σώματι που λένε. Ναι. Όταν δίνεις τη ψυχή αλλού, μπορεί να μην τον έχεις δει ποτέ αυτόν με τον οποίο συνομιλείς. Να μην τον έχεις δει ποτέ, ούτε καν στην κάμερα. Αλλά το ότι δίνεις τη ψυχή σου κάπου αλλού, σίγουρα απατάς τον εαυτό σου πρώτα και το τέρι σου στη συνέχεια. Ναι, μάλιστα. Θα συστήνα να μην το κάνουμε αυτό το πράγμα, να έχουμε το θάρρος και τα κότσια όταν πλέον δεν μας καλύπτει ο σύντροφος μας ή η σύντροφος μας σε όλους τους τομείς, να έχουμε το θάρρος να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα κατάματα, να πάρουμε διορθωτικές
να κάνουμε διορθωτικές κινήσεις για τη σχέση μας, να πάμε στο ψυχολόγο, να κάνουμε ψυχοθεραπεία, να κάνουμε προσπάθειες και αν δεν γεφυρώνονται διαφορές, να έχουμε την εντιμότητα να τερματίσουμε μια σχέση παρά να ξεφτελίζουμε τον εαυτό μας, την αγάπη που έχουμε ζήσει, τα παιδιά μας αν είμαστε σε γάμο, με το να δίνουμε την ενέργεια μας αλλού. Η γνώμη μου. Ναι. Λοιπόν, Θέκλα μου, πάμε στο ότι πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι, για να είμαστε αγαπητοί, για να είμαστε αρεστοί, μπορούμε να κάνουμε τα πάντα για αυτόν και μόνο το σκοπό και λόγο. Λοιπόν, θα μιλήσουμε σήμερα για τους people pleasers. Mm-hmm. Δεν έχω πει στα ελληνικά τη μετάφραση του όρου. People pleasers στα αγγλικά σημαίνει αυτός που θέλει να ευχαριστεί τους άλλους ανθρώπους. Οι Κύπροι, περισσότερο ίσως από τους Ελλαδίτες, έχουμε αυτό το χαρακτηριστικό. Δηλαδή, έχουμε μεγαλώσει με την νοοτροπία «φάει το φαγητό σου να χαρεί η μάμμα σου». «Κάνε τα μαθήματά σου να χαρεί ο μπαμπάς σου». Όταν ήμασταν παιδιά, «κάνε αυτό το πράγμα για να χαρώ εγώ». Δηλαδή, είναι μέσα στην κουλτούρα μας, η οποία αυτή η κουλτούρα μας νομίζω έχει επηρεαστεί πάρα πολύ από την κυπριακή ιστορία, από το γεγονός ότι ήμασταν ως χώρα και ως λαός υπόδουλοι για πολλές εκατονταετίες, για πολλούς αιώνες ήμασταν υπόδουλοι, άρα έχει περάσει λίγο στον τρόπο σκέψης μας αυτό το πράγμα, ότι εάν εγώ είμαι καλός και αν εγώ ευχαριστώ τους άλλους, τότε θα επιβιώσω. Γιατί αν πάμε πίσω ιστορικά και σκεφτούμε πως ήταν τα πράγματα όταν ήταν η Τουρκοκρατία, για παράδειγμα, αν ερχόταν ο Τούρκος ο αφέντης και ζητούσε κάτι από τον δούλο, τον Κύπριο, τον Έλληνα, και του έλεγε όχι, μπορούσε να χάσει τη ζωή του. Τώρα ζούμε σε μια εποχή που δεν είμαστε πλέον υπόδουλοι ως έθνος, ευτυχώς, παρόλο που η μισή μας πατρίδα δεν είναι κατεχόμενη, εμείς που ζούμε στις ελεύθερες περιοχές δεν είμαστε υπόδουλοι. Δεν υπάρχει θέμα σωματικής επιβίωσης αν πούμε όχι, όμως μας έχει μείνει αυτό το κουσούρι να θεωρούμε ότι για να είμαι καλό παιδί, για να είμαι καλή κοπέλα, για να είμαι καλός άντρας, για να είμαι καλή κόρη, να είμαι καλός γιος, να είμαι καλή σύζυγος, να είμαι καλός σύζυγος, φίλος, φίλη, πρέπει να κάνω όχι αυτά που θέλω εγώ, αλλά αυτά που θα ευχαριστήσουν τους άλλους. Αν αυτό όμως σε ευχαριστεί, δηλαδή έχω ακούσει, Θέκλα μου, άτομα τα οποία είναι πάρα πολύ δοτικά, δίνουν συνέχεια και λένε ότι είναι η χαρά τους. Έχω την εξής απορία. Αυτά τα άτομα δεν θέλουν και εκείνα να πάρουν το κάτι της? Τάσο μου, είναι πολύ λεπτό θέμα να διακρίνεις τη δοτικότητα με διάκριση από την κατάσταση αυτή του να είσαι people pleaser. Εντάξει, η δοτικότητα είναι μία αρετή. Είναι μία αρετή, αλλά η αρετή σημαίνει ότι το κάνεις επειδή το γουστάρεις εσύ. Για παράδειγμα, γουστάρω εγώ σήμερα να κάνω μία πράξη φιλανθρωπίας και την κάνω για να νιώθω καλά μέσα μου και δεν αναμένω ανταπόδοση. Δεν είναι όμως όλες οι περιπτώσεις των ανθρώπων που κάνουν πράγματα τέτοιου είδους. Δηλαδή, δεν γίνεται όλες σου οι πράξεις να είναι για να ευχαριστήσεις τον άλλο και να νιώθεις καλά επειδή νιώθει καλά ο άλλος. Γιατί οι πράξεις φιλανθρωπίας, οι ουσιαστικές, είναι και ανώνυμες. Μη γνώτω η δεξιά σου τι πει η αριστερά σου, λέγει στην Αγία Γραφή. Δηλαδή, άνθρωποι που κάνουν πραγματικά φιλανθρωπίες, τις κάνουν και δεν θέλουν να φανεί το όνομά τους. Να μην μάθει αυτός που ευεργετούν ότι, για παράδειγμα, έχουν στείλει σε ένα σπίτι, ρε παιδί μου, ξέρω περιπτώσεις πολλές, που μπορεί να έρθει σε γνώση τους ότι ένα γειτονικό τους σπίτι περνάνε δύσκολα και να πάνε να αφήσουν ένα φάκελο ανώνυμα κάτω από την πόρτα με ένα χρηματικό ποσό για να βοηθήσουν αυτή την οικογένεια και να μην ξέρει η οικογένεια ποιος το έχει στείλει. Αυτή είναι μία ανιδιοτελής πράξη προσφοράς για να νιώθεις καλά. Το να κάνεις συνέχεια όμως πράγμα με κριτήριο το να νιώσεις καλά επειδή θα σε επιβραβεύσουν οι άλλοι, δεν είναι υγιές ψυχοσυναισθηματικά. Επειδή οι ανθρώπινες σχέσεις, είτε μας αρέσει είτε όχι, είναι ανταποδοτικές. Όχι με την έννοια που είχε πει η Χριστιανά την άλλη φορά, ότι υπάρχουν κάποιοι χαρακτήριστοι που είπαν ότι πληρώνει τον άντρα της για να είναι μαζί της. Όχι, σε πληρώνω για να είσαι μαζί μου. Όχι αυτό. Ανταποδοτικές με την έννοια το ότι δίνω και παίρνω. Και παίρνω, ακριβώς. Παίρνω και δίνω. Δεν δίνω μόνο. Γιατί αυτός που δίνει μόνο κάποτε θα στερέψει. Κάποτε θα μείνει άδειος εσωτερικά. Και πολλές φορές εμείς οι ίδιοι δεν είμαστε σε μεγάλη επαφή με τα συναισθήματα. Σκοροϊδεύουμε ήδη τον εαυτό μας. Λέμε, ξέρεις, χαρά μου να κάνω τους άλλους χαρούμενους. Να σου πω ένα παράδειγμα. Μπορεί να πας σε ένα
φιλικό σπίτι επίσκεψη. Εντάξει. Και να έχει ένα τραπέζι. Μιλάμε τώρα προ-κορονοϊού, γιατί δεν επιτρέπονται αυτά τώρα. Πες, πας σε ένα τραπέζι και έχει 15 καλεσμένους. Και εσύ είσαι people pleaser. Είσαι αυτός που θέλεις να ευχαριστήσεις τους άλλους. Και σηκώνεσαι πάνω μετά που έχουν φάει όλοι. Και επιμένεις να μαζέψεις το τραπέζι εσύ, να πλύνεις τα πιάτα εσύ που δεν είναι το δικό σου το σπίτι, δεν σου κάνεις το τραπέζι. Και λες, όχι, με ευχαριστεί πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Μ' αρέσει πάρα πολύ τώρα που τελειώσαμε το δείπνο, αντί να καθίσω να πιω καφέ ή να καθίσω με τους άλλους να, ξέρω, να πάρω ένα επιδόρπιο ή κάτι, εγώ να πάω να χωθώ στην κουζίνα για να ευχαριστήσω την οικοδέσποινα του σπιτιού, να της δείξω ότι κοίταξε, εγώ είμαι πολύ καλή σου φίλη, είμαι καλή σου πεθερά, είμαι καλή σου νύφη. Και έρχομαι και μπαίνω στην κουζίνα. Και άμα τη ρωτήσει αυτή τη γυναίκα που το κάνει αυτό, θα σου πει: ευχαριστεί. Μα εμένα μου αρέσει να πλύνω πια. Καταλάβες, ένα παράδειγμα έτσι. Ναι. Πολύ απλοϊκό. Θεκλά μου, δηλαδή, προσδοκούν ναι. μόνο στο να γίνουν αγαπητοί, ή υπάρχει, ας πούμε, και η σκέψη του ότι σε περίπτωση που έρθουν σπίτι μου να ανταποδώσουν ή το κάνουν το καλό για να μου κάνουν και εμένα το καλό. Χάρη μου, μπορεί να συμβεί και αυτό, αλλά μιλάμε για σχέσεις ανθρώπων οι οποίες δεν είναι ειλικρινείς. Επειδή έχω χρησιμοποιήσει αυτό το παράδειγμα, θα σας πω τι κάνω εγώ. Όταν είμαι καλεσμένη σε ένα σπίτι, λέω ξεκάθαρα, όταν είμαι καλεσμένη, είμαι καλεσμένη. Δηλαδή θα καθίσω να δεχτώ τη φιλοξενία του οικοδεσπότη, της οικοδεσπότριας, και όταν είναι άλλη καλεσμένη σπίτι μου, θα είναι καλεσμένη. Καταλαβες, σπίτι μου. Αναλαμβάνω εγώ να μαγειρέψω, αναλαμβάνω εγώ να μαζέψω το τραπέζι, αναλαμβάνω εγώ να πλύνω τα πιάτα. Στο σπίτι κάποιο άλλο, αναλαμβάνει ο άλλος. Το οποίο είναι και το πιο λογικό, δεν νομίζεις, Χριστιανά? Εντάξει, ανάλογα με το σπίτι, Θέκλα μου. Δηλαδή τώρα. Είναι μια επίσκεψη μεταξύ φίλων. Τώρα θα πας στους γονείς σου και οι γονείς σου σου έχουν προσφέρει πάρα πολλά πράγματα και σου μαγειρεύουν καθημερινά και αυτά. Μπορείς να πλύνεις και τα πιάτα να πεις ένα ευχαριστώ. Μιλάω τώρα. Σίγουρα αυτό θα το κάνω. Ναι. Να σου πω, ανάλογα με το τραπέζι, αν πάω κάπου καλεσμένη. Δύσκολα θα σηκωθώ, όχι γιατί δεν θέλω να βοηθήσω, για να μην... Προσβάλλεις κιόλας την οικοδεσπότρια. Δεν ξέρω πώς θα το... Αν πάω σε φίλη μου, ας πούμε, εννοείται ότι μόλις φάμε να σηκωθώ μαζί της, να σηκώσουμε τα πιάτα για να κάτσουμε πιο γρήγορα στην κουβέντα. Θέλεις βοήθεια. Ναι. Και σου πει, ναι, θέλω να βοηθήσεις. Αν σου πει, όχι, ευχαριστώ, να καθίσεις. Ναι, αν πάω, ας πούμε, σε στενή... Θα το κάνω για να μου το κάνει και αυτή εμένα. Όχι, αν πάω σε στενή μου φίλη, θα σηκωθώ για να τελειώνουμε πιο γρήγορα, να συνεχίσουμε την κουβέντα και τον καθένα όλοι πιο γρήγορα. Ναι, τώρα εγώ μίλησα για περιπτώσεις που γίνονται τραπέζια με εκτεταμένη οικογένεια. Ναι, ναι, ναι. Έχει 20 ανθρώπους, όχι η φάση να καθίσουν δύο φίλοι να φάνε μαζί και να σηκώσουμε στο τραπέζι. Αν είναι κάπου, εσύ, κατάλαβα ότι μιλάς για το να πας σε ένα τραπέζι και να θέλεις να κερδίσεις τις εντυπώσεις ότι άμα δεν την καλή που είναι, σηκώθηκε και βοήθησε, ας πούμε. Να θέλεις ο άλλος να σκεφτεί ότι άμα δεν την, ρε παιδί μου, σηκώθηκε και βοήθησε. Να σε νοιάζει αυτό. Να υποχρεώσεις τον άλλο να νιώθει υποχρεωμένος απέναντί σου. Ναι, ναι, ναι. Αυτές οι συμπεριφορές για κατ' εμένα είναι πολύ χειριστικές. Δηλαδή, πάω και σου προσφέρω κάτι χωρίς να μου το ζητήσεις, με απότερο σκοπό να μου χρωστάς χάρη. Ούτως ώστε όταν έρθω εγώ να σου ζητήσω κάτι, να ντρέπεσαι να μου πεις όχι. Ναι, ναι, ναι. Και δυστυχώς στην κοινωνία μας συμβαίνει πάρα πολύ συχνά αυτό το πράγμα. Οι άνθρωποι δεν λένε αυτά που σκέφτονται. Δεν είναι καθαροί. Δεν έρχονται να πούν, ξέρεις, έχω αυτή τη σκέψη. Έχω αυτό το αίτημα. Θέλω να σου πω αυτό το πράγμα. Γιατί μεταξύ μας σχέση, σου ζητάω να κάνεις αυτό ή σκέφτω... Δεν λένε την αλήθεια. Έχει τίμημα. Έχει τίμημα μεγάλο, Θέκλα μου, το να λες την αλήθεια, όπως και το ποιους καλείς στο σπίτι σου, γιατί τους καλείς και όλα αυτά. Έχει μεγάλο τίμημα το να είσαι ειλικρινής πρώτα με τον εαυτό σου, αλλά και με τους άλλους είναι το τίμημα. Το τίμημα είναι ακριβό, το πληρώνεις ακριβά το να είσαι ειλικρινής, αλλά το αποτέλεσμα αξίζει τον κόπο. Ναι, θα συμφωνήσω. Δηλαδή είναι μεγάλη ελευθερία και απελευθέρωση να μπορείς να πεις όχι χωρίς ενοχές όταν κάποιος σου ζητάει κάτι που δεν θες να το κάνεις ή που το θεωρείς παράλογο, που το θεωρείς εκμετάλλευση. Ξέρεις, πριν, έχει τύχει αυτό το περιστατικό πριν πάρα πολλά χρόνια και πραγματικά μπορούσα... Θεωρώ τον εαυτό μου πολύ φιλόξενο άνθρωπο γενικά. Αλλά επίσης έχω ένα αείπεινο όπως σε λυσπέτο. Δηλαδή, σπίτι μου θα καλέσω τους ανθρώπους που θέλω πραγματικά να έρθουν σπίτι μου. Δεν θα αυτό καλέσω δεν κάποιον είναι αείπη, από. Αυτό είναι αυτό που λες, δεν είναι λάττωμα. Αυτό που λες είναι αρετή, είναι προτέρημα. Δεν θα καλέσω κάποιον από υποχρέωση. Προτιμώ να με κατηγορήσει, αλλά δεν θα το κάνω από υποχρέωση. Μια μέρα λοιπόν ήρθε μία κοπέλα στο σπίτι μου που θα ερχόταν για κάποιο σκοπό.
Και ήρθε παρέα με μια άλλη κοπέλα, η οποία αυτή η άλλη κοπέλα δεν έλεγε και τα καλύτερα για μένα. Εντάξει, μια χαρά, δεν κανένα πρόβλημα. Όταν... Εσύ εννοείς ότι το ήξερες από πριν, όχι. Είχες ακούσει ότι συγκεκριμένα το κουτσομπολιό. Όχι, δεν είναι ότι... Την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε να πούμε για το κουτσομπολιό. Να πούμε, όχι... Είχε ματάρα αυτή το κουτσομπολιό. Είχε γίνει συγκεκριμένο περιστατικό με την κοπέλα. Δεν είναι ότι άκουσα κουβέντα του καθένα, ότι δεν θα ασχολούμαι με κάτι τέτοιο. Μα, Χριστιανά μου, τα λένε για να τα ακούσουμε. Μπορεί. Αυτός μας κατηγορεί κακεντρεχώς, τα λέει για να φτάσουν στα αυτιά μας να πληγωθούμε, δεν τα λέει για να μην τα μάθουμε. Και ήρθε λοιπόν, τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να πω κιόλας στην ιστορία, αλλά ξέρεις, νιώθω κι εγώ άσχημα, αλλά είναι απελευθέρωση το να λες και να κάνεις αυτό που θέλεις. Εντάξει, ψυχολόγου μου μιλάς. Και ήρθε λοιπόν αυτή η κοπέλα. Και ακούει μόνο όλη η Κύπρος και μισή Ελλάδα, δεν τσούκουσε πολύ σχόλους. Και είχαν έρθει μαζί. Και λέω ένα λεπτό, εγώ ήξερα ότι θα ερχόσουν εσύ σπίτι μου. Για να έρθει κάποιο άλλο σπίτι μου, επειδή είναι ο χώρος μου, είναι το σπίτι μου, ναι. Πρέπει να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρω ότι τουλάχιστον έχω μια καλή σχέση. Ή να βάλω μέσα στο σπίτι μου έναν άνθρωπο που πριν μια εβδομάδα έγινε αυτό το περιστατικό. Δηλαδή θα καταπιέζω μου, θα νιώθω ότι με κρατούσαν από το λαιμό και είπα το. Είπα το. Καλά έκαμε, Χριστιανά. Δεν έγινε διαπίσκεψη. Πολλά καλά έκαμε. Πάρα πολλά καλά έκαμε. Μπορώ, θεκλά μου, έχω πάρα πολλά το... Ξαλάφρωση είναι την ώρα που δεν άφησες την τοξικότητα να μπει στο σπίτι σου. Στεναχωρέθηκα, το εξήγησα ότι δεν θα νιώθω εγώ καλά. Και δεν μπορώ, θέλω να είμαι πολλά ειλικρινής απέναντι σε μένα. Αυτό είναι κακία. Αυτό είναι καλοσύνη, γιατί αν μη τι άλλο, έδωσες την ευκαιρία σε εκείνο το πρόσωπο να πάρει και ένα μάθημα ζωής. Δεν ξέρω αν πήρε μάθημα ζωής. Εγώ πάντως ακόμα σκέφτομαι το πέρασαν 10 χρόνια. Δεν θα πάρουν ποτέ τα μαθήματα. Κάποιοι είναι ανεπίδεκτοι μαθήσεις. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Είναι αδιάγνωστοι. Όσα μαθήματα και αν τους φέρνει η ζωή ή άλλοι άνθρωποι στον δρόμο δεν τα πάρουν. Αλλά εμείς οφείλουμε και προς αγάπη προς τον συνάνθρωπο να μην του επιτρέπουμε να μας κακοποιεί. Δηλαδή θα ένιωθα θυμωμένη με τον εαυτό μου αν το επέτρεπα αυτό να συμβεί. Θα έβαζες μέσα στο σπίτι σου την αρνητική ενέργεια. Τούτο που λες καμιά φορά ότι τελειώνει μια συζήτηση με τον άλλον και λέει πρέπει να του πω το ένα, πρέπει να του πω το άλλο. Εγώ τα λέω. Είναι αυτόν κάνω. Καλά κάμνεις. Πάρα πολλά καλά κάμνεις. Εγώ το ίδιο κάνω, Χριστιανά, και να σου πω κάτι. Με αυτόν τον τρόπο διώχνεις από κοντά σου ανθρώπους υποκριτικούς. Εντάξει. Γιατί βλέπουν ότι δεν τους παίρνει. Και μπορεί να αφήσεις δίπλα σου λιγότερους ανθρώπους από όσους θα μπορούσες να έχεις, αλλά λίγους και καλούς. Γιατί δεν θέλουμε έναν κοπάδι. Κοίτα, Θεκλά, μα ρωτήσεις, κάνω το πολλά συχνά τον τελευταίο καιρό. Δηλαδή, έτυχε ευθέως να ρωτήσω άνθρωπο που μου είχε πει κάτι και του λέω γιατί επειδή με αγαπάς, ενώ ας μιλήσουμε ειλικρινά. Ενώ το κάνω αυτό το πράγμα. Είναι... Η καραντίνα του 2020 με την πανδημία του κορονοϊού για μένα είναι πολύ μεγάλη ευλογία. Παρόλα τα δεινά που έχει επιφέρει. Που τα γνωρίζουμε, μας έχει δώσει την ευκαιρία, νομίζω όλους. Είναι ένα turning point, που λένε στα αγγλικά, σαν είναι μια στροφή στην πορεία της ανθρωπότητας. Και επειδή μιλώ με χιλιάδες ανθρώπους καθημερινά, πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν αξιολογήσει τις σχέσεις τους με τον εαυτό τους, με τους άλλους ανθρώπους, με τους δίθεν φίλους, με τους πραγματικούς φίλους, έχουν επαναξιολογήσει τους γάμους τους, έχουν επαναξιολογήσει πράγματα. Δηλαδή αυτή το γεγονός ότι αναγκαστήκαμε να κλειστούμε σπίτι με τον εαυτό μας, μας έφερε αντιμέσει τους θέλοντας και μη, με το τι συνθήκες έχουμε στη ζωή μας. Και χαίρομαι πάρα πολύ που ακούω ανθρώπους που λένε «έχω σπάσει τα δεσμά». Έχω διακόψει μια φιλία που μου έτρωγε την ενέργεια, οι λεγόμενοι energy suckers, ρουφίχτρες ενέργειες. Έχει ανθρώπους οι οποίοι τους παίρνεις, σε παίρνουν τηλέφωνο, τους παίρνεις και σου μιλούν μια μισή ώρα και σου λένε αρες μαρες κουκουνάρες. Και δεν τους νοιάζει για σένα. Θα σου πούν τι κάνεις, Χριστιανά, είσαι καλά, πώς είσαι. Μπορεί να το πούν τυπικά στην αρχή και μετά αρχίζουν. Θέλουν ακροατήριο. Και εσύ μπορεί τις δουλειές να κάνεις, μπορεί να μην έχεις τη διάθεση εκείνη την ώρα να κάνεις τζάμπα το ψυχολόγο σε οποιοδήποτε άλλο, αλλά από ευγένεια ή από ντροπαλότητα δεν λες «Αϊ παράτα μας». Τώρα πάρα πολλοί άνθρωποι το έχουν κάνει αυτό. Έχουν μπει «Αϊ παράτα μας» σε διάφορες ρουφίχτερες ενέργειες. Είναι εποχή ξεκαθαρισμάτων αυτή. Με είχες ρωτήσει την πρώτη φορά που μιλήσαμε μέσω Skype, αν πιστεύω πως θα αυξηθούν τα διαζύγια και σου είπα κάτι, το θυμάσαι τι σου είχα πει. Όχι, να σου πω την αλήθεια, Θέκλα. Δεν το θυμάμαι, γιατί εντάξει, εσύ έχεις πολλούς καλεσμένους στην εκπομπή μέσω Skype. Εγώ. Όχι, έχω θέμα. Εμείς θυμούμε. Είπα ότι εκείνες οι σχέσεις και εκείνοι οι γάμοι που είναι υγιείς θα γίνουν ακόμη υγιέστεροι. Εκείνοι οι γάμοι που έχουν θέματα, εκείνοι οι γάμοι που έχουν ρήγματα, εκείνοι οι γάμοι
που οι άνθρωποι σιωπούσαν για να περάσουν, έβαζα σε εφαρμογή το Κυπριακό νου σου να περάσουμε, αναγκαστικά με την περίοδο της καραντίνας, ναι, θα φτάσουν σε διαζύγιο. Όχι ότι η καραντίνα προκαλεί διαζύγια, αλλά ότι έχει επισπεύσει τους χωρισμούς που ήταν αναπόφευκτοι. Ναι, ναι, ναι. Έχει δείξει ο χρόνος. Είναι και για τα στατιστικά πάντως, γιατί έχουμε κάποια στατιστικά για την Κίνα. Πάντως, εγώ έχω κοντά μου πολλές εγκυμοσύνες προς το παρόν. Του δώνει πάρα πολύ. Ναι. Τα σένει η ώρα. Έχουμε πολλές εγκυμοσύνες, δόξα τω Θεώ. Τι είμαι εγκύος. Την εκπομπή, έχετε καμία νόξα. Κατάγυρα μας. Κατάγυρα. Καλό. Καλό. Ευχαριστούμε, Θεκλά μου. Είπες για το να είσαι ειλικρινής είναι αρετή. Το ότι πολλοί σε παρεξηγούν όμως και σε παρεξηγούν, σε θεωρούν αγενή γιατί είσαι πάρα πολύ ειλικρινής. Κοίταξε, μπορείς να είσαι ειλικρινής χωρίς αγένεια. Ναι, τεράστιο αυτό. Ναι, αυτό περιέγραψε Χριστιάνα. Δεν του είπε ότι άρχισε να την εξυβρίζει, να την καθυβρίζει και να τη βγάλει. Τη εξήγησα. Θέκλα μου, τη λέω συγγνώμη, αλλά αυτόν και αυτό συμβαίνει. Είναι αυτό ο λόγο. Νιώθω άσχημα, αλλά δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Mm-hmm. Δηλαδή, έχει πολλού τρόπου να είσαι ειλικρινή. Μπορεί να ξεκινήσει να ορίεσαι. Και ξέρει πότε μπορεί να είσαι ευγενικά ειλικρινή. Όταν νιώθεις μέσα σου ότι έχεις το δικαίωμα να επιλέξεις εσύ ποιος θα μπει στην καρδιά σου, ποιος θα μπει στην ψυχή σου, ποιος θα μπει στο σπίτι σου. Mm-hmm. Θυμώνουν πολλοί οι άνθρωποι που μάχονται και με τον εαυτό τους, που υπάρχει μια εσωτερική φωνή που τους λέει «Αχ, μη γίνεις δυσάρεστος, αχ, δεν είναι σωστό, αχ, δεν θα σου μιλάνε μετά». Και φωνάζουν δυνατά για να ακούσουν και οι ίδιοι. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σίγουρος ότι δικαιούμενο ορίζω τον εαυτό μου. Δικαιούμενο ορίζω το σπίτι μας, που το σπίτι μας είναι ιερό καταφύγιο. Θα το πει με ηρεμία, γιατί ξέρει ότι έχει το δικαίωμα. Και με ευγένεια, δεν είναι ανάγκη να φωνάζεις. Φωνάζουν αυτοί οι οποίοι ακόμη δεν έχουν ξεπεράσει το φόβο της απόρριψης. Mm-hmm. Και Θεκλά, πώς θα καταλάβω αν είμαι έναν τέτοιο άτομο, πρώτον, και δεύτερον, πώς πρέπει να αντιμετωπίσω έναν τέτοιο άτομο. Εάν βρίσκω τον εαυτό μου συχνά να νιώθει εξαντλημένη, να νιώθει εξουθυνωμένη, να νιώθω έλλειψη ευχαρίστηση από τη ζωή μου, να νιώθω απογοήτευση όταν οι άλλοι άνθρωποι δεν με επαινούν. Όταν πιάνω τον εαυτό μου αυθόρμητα να προσπαθώ να σκεφτώ τι θα ήθελε ο άλλος ο άνθρωπος να κάνω για αυτόν και να το κάνω χωρίς να μου το ζητήσει. Όταν πιάνω τον εαυτό μου να έχει για κίνητρο στις πράξεις μου το να ευχαριστήσω τους άλλους πρώτα και να μην ευχαριστήσω τον εαυτό μου, τα πρώτα συμπτώματα που έχουν να κάνουν με ένα παραμελημένο εαυτό, όταν μου το λένε οι άλλοι ότι είμαι people pleaser, γιατί πολλές φορές με ζήτη μπορεί να μην μπορούμε να το δούμε, αλλά ένας άνθρωπος μπορεί να μας το πει, ο ψυχολόγος μας μπορεί να μας το πει, ένας καλός μας φίλος που γνιάζεται για μας μπορεί να μας πει σταμάτα να είσαι people pleaser, σταμάτα να είσαι ευχαριστητής των άλλων ανθρώπων, έτσι μια ελεύθερη μετάφραση στην ελληνική της λέξης people pleasers στα αγγλικά. Δηλαδή, οι άνθρωποι που είναι people pleasers έχουν έλλειψη χαρά στη ζωή τους και καταναγκαστικά θέλουν συνέχεια να κάνουν πράγματα που υποθέτουν ή φαντάζονται κιόλας ότι θέλουν οι άλλοι να κάνουν, όχι που τους έχουν πει. Και εκεί είναι που έρχεται ο people pleaser και είναι καταπιεστής. Γιατί αν εγώ κάθομαι στα βραστά μου και εσύ επειδή είσαι people pleaser, κάθεσαι και φαντάζεσαι τι μπορεί να θέλει τώρα αυτή για να είναι ευχαριστημένη και πάω και της κάνω αυτό που νομίζω ότι θα ήθελε για να είναι ευχαριστημένη και μετά έρχομαι και έχω και απέτηση να μου πει και ευχαριστώ και να μου πει και μπράβο και έχω και απέτηση γιατί δεν μου αρέστησε άγαλμα, τότε την καταπιέζω, δεν είναι. Mm-hmm. Πόσες φορές έχει τύχει. Δεν είναι τυχαίο το ρητό φοβού τους δαναούς και δώρα φέροντας. Πάρα πολλοί άνθρωποι είναι υποχρεωτικοί, κάνουν δώρα στους άλλους. Και τώρα απαντώ το δεύτερο σκέλος του ερωτήματος. Κάνουν δώρα, κάνουν εξυπηρετήσεις χωρίς να τους ζητηθεί, με απότερο σκοπό να έχουν χάρες να ξεχάρουν μετά. Ναι. Να έχουν χάρες να εξαργυρώσουν μετά. Θέκλα μου, να βάλουμε μια ανατελεία σε αυτό το θέμα, να μην το ολοκληρώσουμε γιατί είναι μεγάλο και έχω πάρα πολλά πράγματα να σε ρωτήσω. Και να ανανεώσουμε ραντεβού. Συγγνώμη που σε διακόπτω έτσι στη μέση, γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις για να ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Η κουβέντα μαζί σας δεν τελειώνει ποτέ. Και μαζί σου το ίδιο. Θέκλα μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ να είστε καλά. Συνεχίζουμε καλή εβδομάδα, έτσι. Να έχουμε και γης, να είμαστε και γέννη. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε και πάρα εσείς. Πολύ, Θέκλα μου. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν,